ξέρω, είμαστε, επιστρέψαμε, δηλαδή εμείς εδώ ήμασταν. Και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών που είναι στις 21 Σεπτεμβρίου, δηλαδή αύριο, έχουμε στο στούντιο μαζί μας σήμερα δύο ανθρώπους οι οποίοι κάνουν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ο Γιώργος Ζερβίδης και η Δήμητρα Πέτσα. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε κοντά μας σήμερα. Και εμείς. Και για πείτε μου, ποταυρίστου. Είναι μια πολύ χαρακτηριστική κυπριακή λέξη που έχετε επιλέξει ως ονομασία αυτής της προσπάθειας που κάνετε. Τι σημαίνει ποταυρίστου? Κανονικά είναι αποταυρίζομαι, ναι. Αποταυρίστου και έχει αρχές ρίζες ελληνικές. Που σημαίνει απλών το χέρι. Απλών το χέρι. Απλά. Θέλουμε να δείξουμε πόσο απλό είναι να κάνουμε αυτό που προτρέπουμε τον κόσμο. Δηλαδή να καθαρίσει εκεί που είναι, στην παρέα του, στις παραλίες, πολύ απλά να μαζέψει ό,τι έχει σκουπίδι σε μια ακτίνα 10 μέτρων γύρω του. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια, απλά να το δει, να το μαζέψει και θα πούμε και αργότερα τη διαδικασία, διότι πρέπει να ακολουθήσει 4 βήματα για να βοηθήσει και εμάς να καταγράψουμε τα ευρήματα, διότι αυτά τα ευρήματα θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ στο να καταγραφεί και να δημιουργηθεί μια έρευνα και τα αποτελέσματά της, τα οποία θα είναι διαχρονικά και θα χτίζονται χρόνο με το χρόνο. Είναι 4 βήματα, για θα μας τα εξηγήσει η Δήμητρα. Είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία. Βασικά, ο καθένας μπορεί να συμμετέχει, μικρός και μεγάλος, όπου και να βρίσκεται, είτε είναι στην παραλία, είτε είναι σε σκάφος, είτε κάνει καταδύσεις. Θα μαζέψει τα σκουπίδια που βρίσκεται γύρω του, θα αποταυριστεί, στην Κυπριακή, θα τα φωτογραφήσει. Θα τα καταμετρήσει, θα μας πει για παράδειγμα 5 πλαστικά μπουκάλια, 4 τενεκεδάκια, 20 γόπες τσιγάρο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι στοιχεία πεδίου για μας, τα οποία θα αναλύσουμε. Θα τα ανεβάσει σε όλα τα social media με το hashtag ποταυρίστου με λατινικούς χαρακτήρες, hashtag Team Ocean που είναι για την Διεθνή ημέρα καθαρισμού των ακτών, για να μπορούμε να βάλουμε την Κύπρο στο χάρτη ότι συμμετέχουμε και εμείς σε αυτή τη μέρα. Και hashtag ακτή για την ακτή Κέντρο Μελετών και Έρευνας που είναι μέρος της πρωτοβουλίας ποταυρίστου. Είναι μια παγκόσμια κίνηση δηλαδή αυτή. Είναι η Παγκόσμια ημέρα θελοντικού καθαρισμού των ακτών που γίνεται από το Διεθνή Οργανισμό Ocean Conservancy. Όμως φέτος είπαμε να κάνουμε κάτι που δεν είναι οργανωμένο. Μια αυθόρμητη δράση, οπότε ο καθένας μπορεί να συμμετέχει όπου και αν βρίσκεται αυθόρμητα. Μπορεί να απλώσει το χέρι του, να μαζέψει τα σκουπίδια ακόμα και αν δεν είναι δικά του. Ναι. Που στην ουσία αυτό είναι το νόημα να είσαι ενεργός πολίτης. Και του εθελοντισμού. Γιατί... Δηλαδή δεν μαζεύω μόνο τα δικά μου. Αυτό θα έπρεπε να ήταν αυτονόητο. Ότι δεν αφήνουμε πίσω μας τα αποτσιγαρά μας, τα πλαστικά μας ποτήρια, τα πλαστικά μας σακούλια. Και μακάρι να μην χρειαζόταν το ποταυρίσιο. Μακάρι να μην χρειαζόταν να το διοργανώσουμε. Αλλά μερικοί τα πετάνε, μερικοί πρέπει να τα μαζεύουν. Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να μην χρειάζεται να τα μαζεύουμε. Διότι ο καθένας θα παίρνει τα δικά του και θα τα πετάει. Ποιανού ήταν αυτή η πρωτοβουλία? Ουσιαστικά μια τρελή μικρή παρέα. Για πες το, γιατί αυτές οι τρελές παρέες είναι που κάνουν τη διαφορά τελικά. Ακριβώς, και οι τρελές παρέες γράφουν την ιστορία, κάποτε είχε πει κάποιος. Ήμασταν 3-4 άτομα εκεί και μιλούσαμε η Ξένια Λοϊζίδου, η οποία είναι πρόεδρος της ΑΚΤΗ. ΑΚΤΗ, Κέντρο Μελετών και Έρευνας. Είπε, ρε παιδιά, να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Άλλες φορές διοργανώνουμε αυτό το πράγμα, καθαρίζουμε κτλ. Δεν έχουμε και μεγάλη ανταποκρίση. Πώς μπορούμε να του δώσουμε έτσι μια διάσταση πιο δημιουργική και να ελκύσει τον κόσμο, να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο? Είχαμε πει τότε ότι να καλέσουμε, καταρχήν να το κάνουμε απλό. Δεν χρειάζεται να πάρεις την ομάδα σου ή τους φίλους σου να πας κάπου. Ναι. Εκεί που θα είσαι, στην παραλία, μακάρι όσοι είναι στην παραλία να το κάνουν, απλά να μαζέψουν τα σκουπίδια που είναι μπροστά τους, γύρω τους και να τα. Απλώς θέλαμε και ένα tagline, ένα slogan, το οποίο να προτρέπει κάποιον να είναι διαφορετικό, να έχει ιδέα, να έχει concept κλπ. Σκεφτούμαστε να. Άπλωσε το χέρι, ξέρω εγώ, και είπαμε ποταυρίστου. Ποταυρίστου. Ρίχτηκε στο τραπέζι του ποταυρίστου, αμέσως έπιασε. Να σου πω ότι ο κόσμος με το ποταυρίστου, εδώ και 10 μέρες τώρα είχε η ιδέα. Είναι, δηλαδή, χτίστηκε αμέσως, γίνεται χαμός και στα social media. Μας παίρνει κόσμος, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, πώς μπορούμε να συμβάλλουμε, να ποταυριστούμε κι εμείς. Και αυτή η άναρχη ιδέα, η αυθόρμητη που θέλαμε να ήταν έτσι, διότι μας παίρνουν και εταιρείες, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Ναι. Και εμείς τους λέμε, όχι, δεν χρειάζεται, δεν θέλουμε εταιρείες, όχι ότι είναι κακό, αλλά θέλουμε να μείνει αυτό το αυθεντικό της προσπάθειας. Και αυτό ακριβώς
έχει ελκύσει τον κόσμο. Πείτε του κόσμου λοιπόν, εσείς οι εταιρείες, να συμβάλλει στην προσπάθεια χωρίς να φανεί ότι υπάρχει οποιαδήποτε εταιρεία που δεν υπάρχει. Μάλιστα. Αλλά παίρνουμε ομάδες, ναι, μαθητές, μας τηλεφωνούν, ψαράδες, δίτες, οι οποίοι θέλουν αύριο να οργανωθούν και να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Τελικά ο κόσμος στην Κύπρο ανταποκρίνεται. Όταν του πατήσεις τη χορδή, τη σωστή, και τον ευαισθητοποιήσεις, πιστεύω πως ναι. Όμως πρέπει να πάμε και ένα βήμα πίσω σιγά σιγά, να μην χρειαστεί να τα μαζεύουμε. Ναι. Να μην χρειαστεί. Θέλει προσπάθεια. Πιστεύω ότι στα σχολεία γίνεται σωστή δουλειά με τα παιδιά. Τα μικρά παιδιά είναι πιο ευαισθητοποιημένα από εμάς. Γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά στα σχολεία. Πολύ καλή. Δηλαδή και τα παιδιά ξέρουν και λεπτομέρειες που δεν ξέρουν εμείς. Ναι, ναι. Καλλιεργείται αυτή η περιβαλλοντική συνείδηση. Και πραγματικά βλέπεις παιδάκια, είναι αξιοθαύμαστο αυτό. Ο γιος μου, παιδιά, μια φορά μάζευε. Εντάξει, δεν ήταν σε παραλία και σε παραλία μαζεύουν, αλλά σε μια τουαλέτα είχε μαζέψει τα χαρτιά που είχαν ρίξει στο πάτωμα οι προηγούμενοι που την είχαν χρησιμοποιήσει. Δηλαδή τα παιδάκια είναι πάρα πολύ έντονοι. Πολύ ναι. Και γίνεται και πολύ καλή δουλειά και από τους δασκάλους. Μαθαίνουν λεπτομέρειες. Είπαμε και το πρωί με τη Δήμητρα ότι εμάς μας μάθαιναν ότι το πλαστικό χρειάζεται 400 χρόνια να διαλυθεί στο νερό. Δεν διαλύεται ποτέ. Δεν διαλύεται. Γίνεται μικροπλαστικό, δεν το βλέπουμε, το ψάρι το καταναλώνει, εμείς καταναλώνουμε το ψάρι. Μάλιστα. Και μέσα στον ανθρώπινο ιστό μπορούμε να ανιχνεύσουμε μικροπλαστικά. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Αυτό είναι ανατριχιαστικό. Ναι. Επειδή δεν έχουμε χρόνο, έχω μόνο ένα λεπτό. Ποιοι είναι οι στόχοι σας? Οι στόχοι μας είναι με το ποταβρίστου να ενεργοποιήσουμε, τον κόσμο να οργανωθεί από μόνος του, αλλά να δημιουργήσουμε και συνείδηση ώστε αυτό να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια ή όπου και αν βρισκόμαστε ανά πάσα στιγμή. Και βεβαίως να μην χρειάζεται να ποταβριστούμε. Ακριβώς. Να μαζεύουμε και να βεβαίω. Είναι να ποταβριστεί και η ομάδα του Έλα να δεις. Γι' αυτό σας φέραμε t-shirts και είσαστε υποχρεωμένοι τώρα να που τα έχετε να ποταβριστείτε αύριο για να συμβάλλετε σε αυτή την προσπάθεια. Βεβαίως, βεβαίως. Θα τα φορέσουμε και θα κάνουμε και... Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Πρέπει να πάω